Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Νέα εμπλοκή έχει προκύψει με τη διαδικασία εκταμείευσης της υποδόσης του 1 δις ευρώ λόγω της ανακοστολόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων του ΕΟΠΗ που ζητούν οι δανειστές. Ταυτόχρονα, οι θεσμοί βλέπουν τρύπα 3 δις ευρώ στον προϋπολογισμό του 2016. Σε σκόπελο μετατρέπονται οι δαπάνες του ΕΟΠΗ για την εκταμείευση της υποδόσης του 1 δις ευρώ, καθώς οι θεσμοί ζητούν ψαλίδι 40% στα κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισμό και προορίζονται για τις εξετάσεις των ασφαλισμένων στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. Το θέμα τέθηκε επιτάπητος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Euro Working Group, όπου οι Βρυξέλλες διεμήνυσαν πως η κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει για την ανακοστολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων, με την ελληνική πλευρά να μην δέχεται την περικοπή αυτή, η οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα περάσει στους ασφαλισμένους. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αφαιρεθεί από το πολυνομοσχέδιο με το δεύτερο γύρο των προαπαιτούμενων, προκαλώντας την αντίδραση των θεσμών. Βασικό επιχείρημα της Αθήνας αποτελεί η θέση ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο δεν μπορούν να σηκώσουν τον βάρος των διαγνωστικών εξετάσεων, έχοντας πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση και τη συνεχή λιτότητα. Ως εκ τούτου, οι πολίτες θα αναγκαστούν να στραφούν σε ιδιωτικά κέντρα, επιλέγοντας αυτά που θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τις τιμές, δηλαδή τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Το πρόβλημα πρέπει να έχει λυθεί μέχρι τη Δευτέρα, εν ώψη της συνεδρίασης του ESM, που θα δώσει το πράσινο φως για την εκταμείευση του 1 δις ευρώ. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος λόγω των αργιών να μην προλάβει να εγκριθεί η δόση και αν δεν γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, να μεταφερθεί πλέον για την άνοιξη του 2016. Στο μεταξύ, τρύπα 2 έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ βλέπουν οι δανειστές στον προϋπολογισμό του 2016, γεγονός που ίσως τους οδηγήσει στην απόφαση να ζητήσουν συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Εκτός του ότι αμφισβητούν την απόδοση μέτρων που περιέλαβε η κυβέρνηση, όπως οι φόροι στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ ή το φόρο στο κρασί, επιπλέον εκτιμούν ότι το 2015 θα κλείσει με ύφεση 0,5% και όχι με μηδενική ανάπτυξη, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός. Κάτι που σημαίνει ότι θα απαιτηθούν επιπλέον μέτρα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την εκλογή Προέδρου αύριο Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Η εκλογική διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει από εκείνη της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών. Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα μεταβούν σε όποιο εκλογικό τμήμα επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ψηφοφόρων του Υπουργείου Εσωτερικών. Μαζί τους θα πρέπει να έχουν ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα. Θα καταβάλουν ποσό 3 ευρώ ως κόστος εγγραφής συμμετοχής και θα επιλέξουν τον ψηφοφόρο της αρεσκίας τους. Σε περίπτωση που κανείς εκ των υποψηφίων δεν εξασφαλίσει το 50% των ψήφων, τότε βάσει καταστατικού προβλέπεται δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Στην περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική εκλογή, αυτή θα διεξαχθεί στις 10 Ιανουαρίου και θα αφορά μόνο όσους ψηφίσουν στον πρώτο γύρο, οι οποίοι και θα πρέπει να προσέλθουν στα ίδια ακριβώς εκλογικά τμήματα που επέλεξαν και στον πρώτο γύρο. Και να αλλάξουμε θέμα. Ολοκληρώθηκε σήμερα με κατάνοιξη και εκκλησιαστική λαμπρότητα ο τριήμερος εορτασμός του Πολιούχου της Ζακύνθου, Αγίου Διονυσίου. Με επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε το μήνυμα της συγχώρεσης και της αγάπης για τον πλησίον μας, ολοκληρώθηκε ο τριήμερος εορτασμός για τον Πολιούχο της Ζακύνθου, Αγίο Διονύσιο. Τα μπασίματα, όπως έχουν επικρατήσει από την παράδοση να λέγονται, έγιναν με πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και δοξολογία στο τέλος, της οποίας έγινε η περιφορά του Σεπτού Λιψάνου μέσα στο ναό και τοποθέτησή του στην Ιερή Λάρνακα. Thank you.
Την Αύπακτο και συγκεκριμένα το Δημαρχείο της πόλης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης Μπαλάφας. Στη συνάντηση μετήχαν εκτός του Δημάρχου Τάκη Λουκόπουλου, αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αντώνης Φράγκος. Για τα θέματα που συζητήθηκαν θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ο συνάδελφος Βασίλης Δελιμάρης, δημοσιογράφος από τον αυπακτίανews.gr. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Ιόνια. Όπως είπες και εσύ πριν λίγο, από την Αύπακτο επέλεξε να ξεκινήσει την περιοδία του στην Εντελοκαρδενία ο Υπουργός Υποδομών Γιάννης Μπαλάφας και να συμπεί με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας και τους αντιδημάρχους κύριο Καρακώστα, κύριο Κοτσανά, κύριο Ράπτη, καθώς και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Φράγκο. Οι άνθρωποι του Δήμου Ναυπακτίας είχαν την ευκαιρία να θέσουν μια σειρά ζητημάτων που αναζητούν λύση, με κυριότερο το πρόβλημα τη νομική διευθέτηση των περιοχών Κρεουνερίου και Γαλατά που άνοικαν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ετωλοκαρνανίας και τώρα έχουν περιέλθει στο Δήμο Ναυπακτίας χωρίς όμως να έχουν γίνει ακόμη οι νομικές παρεμβάσεις ούτως ώστε να περάσουν στην ευθύνη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. Mm-hmm. Συγχρόνως έγινε ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη για τη δημιουργία μπαστούνιου σε εισαγωγικά κατάλαβες, να μπορούν να ράζουν σκάφη στο λιμάνι της Ναυπάκτου και την προστασία συγχρόνως του μνημείου, του κάστρου. Mm-hmm. Επίσης τέθηκε το ζήτημα για τις διευθετήσεις των χυμάρων, τις αμοληψίες και έχει και την ευκαιρία τελειώνοντας να επισκεφτεί το κτίριο του Ξενία και να δει από κοντά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο επόμενος σταθμός του Υφυπουργού ήταν το Μεσολόγγι, στο οποίο παρευρέθηκε το απόγευμα και το βράδυ θα συμμετέχει σε μερίδα στο Αγρίνι. Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς κυρίες και κύριοι πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Υπουργός κ. Μπαλάφας και ο Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Λουκόπουλος. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω παραγωγική με τον κύριο Δήμαρχο, αντιδημάρχους και εκπροσώπηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διατυπώθηκαν ορισμένα αιτήματα, δεσμευθήκαμε και το εννοώ ότι θα δούμε με ενδιαφέρον, γιατί είναι αιτήματα που διατυπώθηκαν με ρεαλισμό, που αφορούν το Δήμο Ναυπακτίων, την πόλη της Ναυπάκτου, ένα Δήμο και μια πόλη που έχει τη θέση την ιδιαίτερη στην περιοχή αλλά και στη χώρα μας. Η υπόσχεσή μου είναι ότι τα ζητήματα που μας ετέθησαν και για ορισμένα κτίρια και ζητήματα που έχουν σχέση με διευθετήσεις χυμάρων κλπ. Όλα αυτά θα τα δούμε με ενδιαφέρον γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο και οφείλουμε να τα δούμε με ενδιαφέρον. Είχαμε την τύχη σήμερα να έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Μπαλάφα, ο οποίος μας άκουσε σε όλα τα αιτήματα που ζητήσαμε και σχεδόν φαίνεται να έχουμε λύσει σε όλα τα πραγματικά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στο Δήμο μας και όχι υποθετικά. Τον ευχαριστούμε και πιστεύω η συνεργασία μας θα είναι όπως είναι σήμερα και στο μέλλον. Άνθηση έχουν οι αγορές μέσω διαδικτύου αφού όλο και περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται αυτόν τον τρόπο για να πραγματοποιήσει τα δώρα του ή και να κάνει τις προσωπικές του επιλογές. Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς οι αγορές μέσω διαδικτύου είχαν αύξηση τζίρου στο 50%, ενώ οι προσφορές έφταναν μέχρι και το 70%. Γενικότερα η αγορά μέσω διαδικτύου έχει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, αφού οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να βρουν μια γκάμα από προϊόντα της αρισκίας τους σε πολύ χαμηλές τιμές. Το διαδίκτυο, σύμφωνα με τον κόσμο, έχει βοηθήσει σημαντικά με την πολυφωνία του, ενώ είναι μια λύση που σε περιόδους κρίσης συμφέρει. Πρέπει να είναι οικονομικοί λόγοι βασικά, πιστεύω. Είναι πιο ανταγωνιστικές οι τιμές μέσω ίντερνετ. Εντάξει, το σωστό είναι να γίνονται οι αγορές τοπικά από εδώ για να υποστηρίξουμε την τοπική το εμπόριο. Τώρα μπορεί και με αντικαταβολή να πάρεις κάτι χωρίς να χρησιμοποιήσεις καν κάρτα, καταλαβαίνετε. Αλλά και με κάρτα να χρησιμοποιείς την επόμενη μέρα το έχεις στην πόρτα του σπιτιού σου. Βρίσκουν ευθυνότερα προϊόντα καλύτερης ποιότητας από ό,τι σε κάποια μαγαζιά. Ναι, δίνει μια ποικιλία και λόγω της κρίσης που έχουμε, τα προϊόντα είναι πιο φθηνά στο ίντερνετ. Και ίσως βρίσκουν και ποιοτικά προϊόντα. Όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές έχουν οδηγηθεί στην αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου. Ο σημαντικότερος παράγοντας της επιλογής αγοράς από το διαδίκτυο είναι η μεγάλη γκάμα προϊόντων που μπορούν να αποκτήσουν. Πιστεύω ότι οικονομικοί λόγοι είναι πιο μεγάλοι, πιο σοβαρός λόγος. Ο βασικός λόγος. Γιατί εντάξει, και εδώ πέρα σε μερικές επιχειρήσεις υπάρχει μια σκουρκέδια. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού να ψωνίσουμε. Βοηθάει διότι υπάρχει και ανταγωνισμός.
Πιστεύω ότι τα μαγαζιά έχουν αυξήσει τις τιμές, οπότε ο καταναλωτής μέσω ίντερνετ βρίσκει τα πάντα σε καλές τιμές. Για πολλούς η αγορά μέσω διαδικτύου είναι μια κίνηση προς το μέλλον, αφού προσφέρει κατά την άποψη του κόσμου ποικιλία, οικονομικές τιμές και ποιότητα. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που είναι ιδιαίτερα διστακτικοί να αγοράσουν μέσω ίντερνετ, καθώς πιστεύουν ότι δεν είναι κάτι που μπορείς να εμπιστευτείς τόσο εύκολα. Παρουσία του Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κυρίου Δημητρίου, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στα εγγένεια της έκθεσης τέχνης, χειροτεχνίας και οικοτεχνίας στον πλήρως ανακατασκευασμένο χώρο του Ισογείου στο Επιμελητήριο. Το Χειροτεχνικό Κέντρο Ιωνίου, όπως θα ονομάζεται πλέον ο χώρος, φιλοξενεί 34 καλλιτέχνες, 33 εκ των οποίων από την Κεφαλονιά και μία συμμετοχή από τη Ζάκυνθο, που εκθέτουν πίνακες ζωγραφικής, αγιογραφίες, ξυλοκατασκευές, κοσμήματα, χριστουγεννιάτικα είδη, βιβλία, αλλά και τοπικά προϊόντα παραγωγής. Ο Δεσπότης παρέμεινε για περίπου 2,5 ώρες στον χώρο της έκθεσης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Βαγγέλη Κεκάτο, και έμεινε έκπληκτος, όπως δήλωσε και ο ίδιος, από την ποικιλία και την ποιότητα των εκθεμάτων. Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα Εφημερίδα Κεφαλονιά, ο Μητροπολίτης πέρασε από όλα τα εκθεσιακά περίπετερα και μίλησε με όλους τους καλλιτέχνες, ενώ έλαβε και συμβολικά δώρα. Και να προχωρήσουμε στο επόμενο μας θέμα. Την αναπτυξιακή πορεία της κοιλάδας του Αχελώου στηρίζουν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούνται είναι πολλές και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα κάνει τη διαφορά. Την ανάγκη πολιτικών ανάπτυξης για την κοιλάδα του Αχελώου επισημαίνουν η Επίτροπος Αρμόδια για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Κορίνα Κρέτσου, η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σίλβια Κώστα, η πρόεδρος της Ομάδας Οικολόγων Πρασίνων Ρεμπέκα Χάρμς και ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Τζο Λάινεν. Η κοιλάδα του Αχελώου, τονίζουν, είναι περιοχή με προοπτικές ανάπτυξης, πλούσια σε φυσικές ομορφιές και πολιτιστική κληρονομιά. I had recently the opportunity to visit Achelous Valley and to see the advantages of this region rich in beauty and cultural heritage, but also I was witnessing the problem of the citizens. And I realized how much the structural funds can help the development of the region and to improve the life of the citizens. I have visited various projects such as restoration of the monastery Seltsu, which have been funded by the European Union, and I am very glad to hear that there is a final stage of delivery. The Achelous Valley is a wonderful region. It's a region with prospects and growth potential, especially in the alternative and religious tourism and the agricultural sector. The Achelous Valley is an important historical, cultural, religious center with a pan-European light and shine. This cultural heritage is our duty to protect and convey it to future generations. The Achelous Valley is an area with prospects for Greece and Europe between. Rich in monuments and in cultural heritage that bind us to the past for inspiration for the present and for the future. Monuments such as, for instance, the monastery of Seltsu, of Megalochari, of Vragiana, of Mesopyrgos, historical bridges of Achelous, Roman of Kutsokamaras, the bridge of Manolis Camara of Mesopyrgos, the bridge Aulaki, and the legendary bridge Koraku, to be restored are monuments of our global cultural heritage. In Greece, especially also in those difficult times, it's very important not to forget about the value, the big value of wonderful natural heritage in the country. And the Achelous Valley, I think, is part of this great heritage. To protect the heritage, but also to protect the cultural development, to buy regional products is very important. I have been in the Quilada Achelou and I saw how beautiful the villages are, how beautiful the landscape is. And I think that the European Union should do a lot of efforts to support the economic development of this region. It should be a lot of efforts to save the cultural heritage that is existing, a heritage that doesn't belong only to the country in Greece, but belongs to the whole of Europe. Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει σχετικά με το θέμα της κατάργησης της προσευχής από τα σχολεία. Ο κόσμος κλήθηκε να απαντήσει και να πει τη γνώμη του για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα την κοινή γνώμη ήταν η προσευχή στα σχολεία. Από παλιά, η ημέρα ενός μαθητή ξεκινούσε με το Πάτερ Ημών, ωστόσο σχετικά με το θέμα εντύπωση προκαλεί τι πρότεινε η νεολαία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναφέρθηκε σε κατάργηση της πρωινής προσευχής και μετατροπής του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογία, με δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών από αυτό. Ο κόσμος κλήθηκε να απαντήσει για το ζήτημα, με μία μερίδα να πιστεύει ότι η προσευχή θα έπρεπε να είναι εν μέρη προαιρετική για τους μαθητές, ενώ άλλες απόψεις λένε ότι στις μικρές ηλικίες κυρίως είναι απαραίτητη. Εγώ πιστεύω στις μικρές ηλικίες είναι καλύτερα να υπάρχει η προσευχή, για να μπορεί να καταλάβει το παιδί να υπάρχει κάποιο, δεν θέλω να πω φόβο, αλλά να υπάρχει κάποια πίστη σε κάποια ανενότερη δύναμη. Τώρα όσο μεγαλώνω δηλαδή στο γυμνάσιο δεν νομίζω να είναι απαραίτητο. Η μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να είναι προαιρετικό το θέμα, τα παιδιά που το νιώθουν να προσεύχονται και τα παιδιά που νιώθουν κάπως άβολα με αυτή την κατάσταση ή δεν το πιστεύουν ή δεν είναι κάτι που τους αφορά, δεν είναι κάτι που τους απασχολεί, να μην το ασκούν. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν λάθος να καταργηθεί η προσευχή από τα σχολεία, καθώς είναι απαραίτητη για την σωστή διαπαιδαγώγηση των μαθητών και στο θέμα της θρησκείας. Απλά απαράδεκτο. Θεωρώ πως προσευχή ήταν ανέκαθεν, είναι κάτι που έχει να κάνει με τη θρησκεία και θεωρώ απαράδεκτο να καταργηθεί. Απλά. Μαθαίνουν καταρχάς ότι έχει να κάνει με τη θρησκεία, ότι είναι καλό, έχει να κάνει με το τι πιστεύει ο καθένας και θα τους βοηθήσει και περαιτέρω στη ζωή τους. Το σίγουρο είναι ότι οι άπαντες συμφωνούν πως η εκπαίδευση είναι το βασικότερο εφόδιο για κάθε παιδί. Εγώ πιστεύω, ναι, πιστεύω πως στο σχολείο το μαθαίνεις απάντα περί της ζωής σχεδόν. Και πιστεύω ότι και προσευχή και άλλα πράγματα που είναι σωστά, ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες. Σίγουρα, ασφαλώς οφείλουμε προσοχή στο τι μεταδίδουμε στα παιδιά. Τώρα το κριτήριο γι' αυτό δεν γνωρίζω ποιο οφείλει να είναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Παίρνουν κάποιους βασικούς κανόνες, ειδικά στην αρχή. Η αρχή είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για ένα μικρό παιδί. Πρέπει να πάρει γερές βάσεις από την αρχή. Το ζήτημα της προσευχής στα σχολεία είναι κάτι που απασχολεί αρκετούς. Οι αντιδράσεις για το θέμα είναι σοβαρές, αφού υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που είναι αντίθετη σε τέτοιες καινοτομίες, καθώς πιστεύει ότι το θέμα της πίστης είναι βασικό στη χώρα μας. Για άλλη μια χρονιά, οι Πατρινοί κατάφεραν να στήσουν ένα δέντρο από κουτιά γάλακτος στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων. Πρόκειται για μια δράση των γιατρών του κόσμου προκειμένου να συγκεντρώσουν γάλα για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ένα δέντρο ξεχωριστό από τα άλλα έστησαν οι άνθρωποι των γιατρών του κόσμου στην Πάτρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για ένα δέντρο από γάλατα, τα οποία προσφέρουν Πατρινοί για να καλυφθούν οι ανάγκες παιδιών που δεν έχουν ούτε ένα ποτήρι γάλα για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Είμαστε από τις 9 το πρωί στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, περιμένοντας τον κόσμο να μας υποστηρίξει, προσφέροντας έστω ένα κουτάκι γάλα για να υλοποιήσουμε και εμείς να συνεχίσουμε το έργο μας. Σήμερα στείλουμε λοιπόν ένα ζεστό δέντρο, το πιο ζεστό δέντρο της πόλης μας. Άλλον, ένα δέντρο από γάλατα. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική. Έχουν έρθει αρκετά σχολεία, μικροί μαθητές. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για εμάς. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα από τους γιατρούς του κόσμου, έχοντας σαν σκοπό τα γάλατα αυτά να μοιραστούν σε παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Οι ανάγκες σίγουρα αυξάνονται. Περιμένουμε από τον κόσμο περισσότερη υποστήριξη, μεγαλύτερη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, για να μπορέσουμε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο μας, να υποστηρίξουμε τους εξυπηρετούμενους και τις ανάγκες τους. Ευχή όλων είναι το δέντρο της αλληλεγγύης να γίνεται μεγαλύτερο κάθε χρόνο που περνάει. Όλα είναι έτοιμα για να ανοίξει τις πύλες του το χριστουγεννιάτικο χωριό και στη Βάρδα. Αυτό αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο χριστουγεννιάτικο χωριό που στήθηκε στην πλατεία Ελευθερία στη Βάρδα. Οι πύλες του θα ανοίξουν την ερχόμενη Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα και θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τα παιδιά όχι μόνο της Βουπρασίας και του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, αλλά ολόκληρου του νομού. Άλλωστε, για αυτό το σκοπό θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις για τους επισκέπτες πέρα από τις προγραμματισμένες δράσεις. Το πρωί της Παρασκευής, ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης και οι τοπικοί φορείς έκαναν την επίσημη παρουσίαση του χώρου που ετοιμάστηκε με πολύ μεράκι και εθελοντική προσφορά, βοήθεια από το Δήμο, τους επαγγελματίες και τους συλλόγους της περιοχής. Ο Δήμος και οι φορείς για πρώτη φορά διοργανώνουν τέτοιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και στόχο έχουν να τονώσουν τους πολίτες και κυρίως τα παιδιά της περιοχής, προσφέροντας ένα όμορφο διάλειμμα στην πεζή καθημερινότητα που βιώνουμε. Ένα όμορφο πράγμα, ένα όμορφο θέμα, βγήκε μετά από πολύ καλή και σωστή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής, το τοπική
κοινότητα Βάρδα και με όλους τους λόγους που δραστηριοποιείται σε Βουβρασία και βγήκε αυτό που βλέπετε. Θέλουμε όλη την Ηλία δίπλα μας, θέλουμε όλο το Δήμα Τραβίδας δίπλα μας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα, δίνουμε μια τόνα ζωής διαφορετική και πιστεύω όλοι όσοι έρθουν θα τους αρέσει πάρα πολύ. Ανταποκριθήκαμε θετικά στο κάλεσμα του Δήμου για να γίνει αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό για μια ψυχική ανάταση όλων και κυρίως για τα παιδιά. Υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες οικονομικές, οι οποίες ξεπεράστηκαν χάρη όλους τους συλλόγους της Βουπρασίας και τους χορηγούς μας και τους επιχειρηματίες της περιοχής που με χαρά όλοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά μας. Θεωρούμε ότι με αυτή την προσπάθεια θα ανοίξουμε περισσότερο το δρόμο προς τον εθελοντισμό με σκοπό την βελτίωση των κοινωνικών δομών και κυρίως το να δώσουμε καλή τροφή στα παιδιά μας για το πνεύμα τους και το μυαλό τους και να έχουν και να περιμένουν ένα καλύτερο αύριο. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη, ήταν πολύ μεγάλη που έκαναν και αυτό δείχνει ότι όταν συνεργάζονται οι σύλλογοι με το Δήμο βγαίνει τόσο ωραίο αποτέλεσμα και πρέπει να καλέσουμε όλους τους συλλόγους σε όλους τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας να συμμετέχουν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο σε δικές τους εκδηλώσεις για να μπορέσει να έχουμε τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Θα παραστούμε κι εμείς ως παιδικός σταθμός Βάρδας με δικό μας περίπτερο εδώ στο χριστουγεννιάτικο χωριό για να βοηθήσουμε στην καλύτερη παρουσίαση της εκδήλωσης και να δώσουμε μια ελπίδα στον κόσμο αυτές τις μέρες τις δύσκολες που περνάνε για να μπορέσουν να νιώσουν λίγο καλύτερα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια. Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή με όλους τους συλλόγους όπως προαναφέρθηκε. Το χριστουγεννιάτικο χωριό της Βάρδας θα είναι επισκέψιμο στις 23 και 24 Δεκεμβρίου και έπειτα από τις 27 έως 30 του μήνα. Χριστούγεννα. Μια γιορτή εκδηλώσεων και χαράς για τα μικρά παιδιά. Το χαμόγελο όμως αξίζει σε όλα τα παιδιά του κόσμου, ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν είναι προνομιούχα. Χρήματα και τρόφιμα για την κυβωτό του κόσμου συγκέντρωσαν οι κάτοικοι της Ζακύνθου, συμμετέχοντας στο κάλεσμα των βιβλιοπωλείων Πλέσας Πλαίσιο και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας στο Σκουλικάδο. Μαθητές, δάσκαλοι και γονείς ετοίμασαν χειροποίητα στολίδια και δωράκια για το γιορτινό μπαζάρ που πραγματοποίησαν στο κέντρο της πόλης, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι μεγάλη. Για να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο το έργο του Πάτερ Αντώνιου, ο οποίος από το 1998 κάνει μεγάλη δράση, έχει μια τεράστια αγκαλιά, μια τεράστια κυβωτό και φιλοξενεί περίπου στα 400 παιδιά. Τα παιδάκια μας εδώ που βλέπετε μένουν στην, που μένουμε? Στην κυβωτό. Στην κυβωτό, πού? Στην Πογωνιανή Ιωαννίνων. Στην εκδήλωση χόρεψε επτανησιακούς χορούς το παιδικό χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκουλικάδου, ενώ συγκεντρώθηκε μια σημαντική ποσότητα τροφίμων για τα παιδιά που φιλοξενεί η Κιβωτός στη δομή της Πογωνιανής Ιωαννίνων. Γιατί η Πογωνιανή είναι περίπου στα ελληνοαλβανικά σύνορα, οπότε ήταν πολύ μακρινή απόσταση. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Μας βοήθησε πολύ και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, αλλά και εδώ στο νησί μας. Το σχολείο μας πάνω απ' όλα και από εμάς η ανταπόκριση από τον κόσμο ήταν συγκινητική. Με μαζέψει πάρα πολλά πράγματα και υλικά και αναλώσιμα και σε χρήματα και νομίζω θα φύγουμε πολύ γεμάτοι από εδώ. Με πολλές καραμέλες. Η εκδήλωση αποτελεί μια πρωτοβουλία με την οποία συμπληρώνεται ο κύκλος δράσεων για το χειμώνα του 2015 από τα βιβλιοπωλεία Πλέσας Πλαίσιο, ενώ για την επόμενη χρονιά έχει προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος συνεργασιών και εκδηλώσεων. Ξεκινάμε μια καινούργια συνεργασία τώρα πλέον και με τα σχολεία και με βιβλιοθήκες, να τονώσουμε και την αγορά αλλά και να δείξουμε στον κόσμο και για το βιβλίο και όλα αυτά που χρειάζεται ένα παιδί για να πάρει αυτά τα ωφέλη για τη ζωή του. Την επίσκεψη των παιδιών της Κιβωτού και του συνοδού τους στήριξαν καλύπτοντας όλα τα έξοδα τόσο οι τοπικές αρχές των Ιωαννίνων όσο και πολλές επιχειρήσεις από τη Ζάκυνθο. Η γιορτή σκόρπισε χαμόγελα και αισιοδοξία σε μικρούς και μεγάλους και όλοι είχαν αναφέρουν σαν παράδειγμα προς θαυμασμό και μίμηση τον νεαρό πατέρα Αντώνιο για το έργο που προσφέρει. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού ionian.tv.gr. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.
together. Flawless, absolutely flawless. Perfection. Flawless, maybe.